Γιατί είχε ζημιά, πήγε η Ελλάδα βέβαια και αντί για να φτιάξει τη ζημιά, πήγε και έκλεισε το νερό τελείω γιατί τα ρολόγια είναι απ' έξω, δεν αφορούν το Δήμο Αγαρνών. Ο Δήμος Αγαρνών όμως και είναι εδώ ο Παναγιώτης ο Γρηγοριάδης, είναι εδώ ο Κώστας Σαββίδης, παραμονές Χριστουγέννων, αν θυμάμαι καλά, ή Πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι ποια περίοδο ήταν, αλλά πάνω από τόσο μέσα γιορτές, με βρήκανε και έδωσα αμέσως εντολή και πήγε και ο κύριος Γρηγοριάδης. Έτσι για να είμαστε, διαφέρθηκε, έκανε και ο κύριος Σαββίδης, φέραμε τα συνεργεία και κάναμε την αποκατάσταση, κάτι πολύ να πλήρωσε ο κύριος Γρηγοριάδης από την τσέπη του άνθρωπος, έτσι, εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια και αποκαταστάθηκε. Δεν ήταν ο Δήμος στον αέρα, πήγαμε εκεί. Το κάναμε. Γιατί και ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης είναι ένας σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου και έκανε και αυτό την προσπάθειά του και τον ησυχαίρω. Λοιπόν, δεν ξέρω που υπάρχει η πληροφορία ότι μόνοι του το συνέσανε, δεν με πειράζει. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα, δεν έγινε λιγότερο αυτό. Εμείς λοιπόν τώρα δύο μέρες, επειδή μας το είπανε και με τον κύριο Σαββίδη, ενδιαφερθήκαμε να δούμε για την ΕΙΔΑ, αλλά υπάρχουν μερικά οικογενειακά τα οποία δεν έχουν πληρώσει ποτέ τίποτα. Και μάλιστα ισχυρίζεται η ΔΕΗ ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένικος εισαγωγικά δεν πληρώνει ενίκιο, ο κάτοικος σήμερα με αυτόν που είχε πάρει το κτίριο. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι. Αυτό λοιπόν, ένα λεπτό. Υπάρχουν λοιπόν οφειλές οι οποίες δεν έχουν κινήσει τον λογαριασμό από το 2000 ούτε κατά ένα ευρώ προς τα κάτω. Και αυτή η επιχείρηση η οποία πήγανε να κάνουν, έτσι μας είπανε, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ η ΔΕΗ, ούτε έχω εγώ τα συνεργεία της ΔΕΗ, η κίνηση που κάνανε ήτανε σε αυτούς που χρωστάγανε από 40.000 και πάνω και δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Σε αυτούς μόνο. Αυτό μας είπαν αυτό τα είναι τίποτα. Όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα. Μπορεί. Είναι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμείς θα πάμε λοιπόν τώρα, συμφωνούμε να με τους το κόψουνε, συμφωνούμε, αλλά πρέπει όμως να δούμε και τι θα γίνει με μια ανοίγμιση. Διότι όταν έρχεται η ΔΕΗ και σου λέει ότι εγώ σε οποιονδήποτε κάτοικο πάω και κλείνω το ρεύμα. Το έχει κάνει, ξέρετε ότι και πολλοί έχετε συμμετέχετε και στις επιτροπές. Αυτή τη στιγμή η κοινωνική υπηρεσία μαζί με τη ΔΕΗ κάνουν προσπάθειες να ενώσουν ξανά το ρεύμα σε πολλά σπίτια. Κάνουν τα κοινωνικά τιμολόγια, κάνουν εκεί. Δεν υπάρχει. Σας παρακαλώ, κυρία. Είναι πολύ κουραστικό δηλαδή αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητάει η ΔΕΗ, να έρθουμε σε επαφή. Έλα εδώ, κύριε, ποιος εσύ, αυτός μάλιστα. Πότε μπήκες μέσα το 2005, πώς. Έλα εδώ να το κανονίσουμε, να δούμε τι θα γίνει, να σε βάλω στο κοινωνικό τιμολόγιο, να σε βάλω εκεί που πρέπει, να ζεσταθείς αναλόγως, να κάνεις άλλο εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Εγώ λοιπόν, σε αυτό το ψήφισμα που θα κάνουμε, θα ήθελα να παρακαλέσω μέσα στο ίδιο το ψήφισμα τους κατοίκους. Είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν. Είναι αναγκαίο, δεν λέω να πληρώσουν. Να παρουσιαστούν και να πούνε το έχω εγώ αυτό το. Δεν έχουν, δεν ξέρουν ποιο είναι μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Έχω πάρει εγώ κοντέινερ, δίθεν δεν έχω πάρει ποτέ, αλλά έχω πάρει εγώ κοντέινερ και μέσα κατοικεί αυτή τη στιγμή η κυρία Καρτίδη, το ανάποδο. Δεν το ξέρει, λέει. Χρεώνει εμένα, ναι, ενώ στην ουσία δεν έπρεπε να χρεώνει και η κυρία Καρτίδη. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια τακτοποίηση. Δεν θα το κόψουν το ρεύμα αν γίνει αυτή η τακτοποίηση. Έτσι. Ορίστε. Γιατί από το Δήμο ποιος ξέρει πού μένουν οι πατέρες.